Τηλεοπτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης, TV100. TV100, Δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή δέχονται τώρα να εξεταστεί ο Κοσκοτάς αίτημα που είχαν επανειλημμένα απορρίψει όταν το ζήτησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Την απόφαση τους αυτή γνωστοποίησαν απόψε με επιστολή τους στον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Παγορόπουλο μετά τη σημερινή, όπως αναφέρουν, επιστολή που διεβίβασε ο συνήγορος του Κοσκοτά, κ. Λικουρέζος. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προτείνουν να κινηθούν ταχύτατα όλες οι διαδικασίες για την άμεση μετάβαση μελών της Επιτροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξεταστεί ο Γεώργιος Κοσκοτάς. Εν τω μεταξύ, η επιστολή Κοσκοτά που ήταν η αιτία για να μεταπιστούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την αρχική τους απόφαση αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Μόνον ο φόβος μπροστά στην αποκάλυψη της αλήθειας μπορεί να ερμηνεύσει την απόφασή σας να κλείσει τον κύκλο των εργασιών της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής χωρίς να με εξετάσει». Στην επιστολή του αυτή, ο Γιώργος Κοσκοτάς εκφράζει την κατάπληξη και την οργή του για την ευκολία με την οποία πολλοί βασικοί μάρτυρες απέκρυψαν ή παραμόρφωσαν, όπως υποστηρίζει, την αλήθεια. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι πρόθυμος να καταθέσει ενώπιον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. «Θα περιμένω», καταλήγει, «να κάνετε τις αναγκαίες ενέργειες για να με επισκεφτείτε με τα μέλη της Επιτροπής στις φυλακές του Σάλεμ, όπου, όπως γνωρίζετε, κρατούμε». Και ενώ ο Κοσκοτάς απευθύνει πρόσκληση προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στο Έθνος σήμερα δημοσιεύτηκε ιδιόχειρο σημείωμα του, με το οποίο εμπλέκεται και πάλι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε ένα νέο σκάνδαλο. Σύμφωνα με το σημείωμα αυτό, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε παρέμβει προκειμένου το ξενοδοχείο King George στην Αθήνα να περιέλθει στην κυριότητα του Κοσκοτά και ακόμη αναφέρει παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού προς τις τράπεζες προκειμένου να χαριστούν τα μισά χρέη του ιδιοκτήτου του King George, Καλκάνη. Στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται ακόμα ότι η Βίλα Καλκάνη υπήρξε το ερωτικό κρυσφύγετο του ζεύγους Ανδρέα Μιμής. Πάνω στο θέμα αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν και δέχτηκε καταιγισμό ερωτημάτων από τους δημοσιογράφους, αρνήθηκε να δώσει κάποια απάντηση, υποστηρίζοντας αόριστα ότι πρόκειται και πάλι για σκανδαλοθυρία και σκανδαλολογία. Περισσότερα από 5.000 άτομα είναι συγκεντρωμένα έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, ζητώντας από τους αρμόδιους να δεχτούν να ακουστούν και άλλες απόψεις, απαντήσεις στους υπουργούς κ. Ακριτίδη και Δασκαλάκη, που χθες ανέπτυξαν ορισμένες θέσεις τους από τα δύο κανάλια της κρατικής τηλεόρασης. Εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας συζητούν αυτήν την ώρα με τη διοίκηση της ΕΡΤ, από την οποία ζητούν να δεχθεί μετά τα βραδινά δελτία ειδήσεων δύο εκπροσώπους της για να απαντήσουν στους υπουργούς. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, κ. Αντώνης Κοβέος, απάντησε ότι η ΕΡΤ δέχεται να μεταδώσει ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία να εκθέτει τις απόψεις της. Την πρόταση του κυρίου Κοβέου όμως την απέρριψε η Νέα Δημοκρατία, γιατί το θεωρεί αυτό ως εμπεγμό. Εν τω μεταξύ, το ψήφισμα που επέδωσε στην ΕΡΤ το συγκεντρωμένο πλήθος αναφέρει: «Οι Έλληνες πολίτες που συγκεντρωθήκαμε σήμερα 5η 16 Φεβρουαρίου 1989 έξω από το ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, διαμαρτυρόμαστε για την καταχρηστική και μεροληπτική χρησιμοποίηση της ραδιοτηλεόρασης από την κυβέρνηση και τα τυφλά όργανά της και ιδιαίτερα για τη χθεσινή στημένη συνέντευξη δύο υπουργών σε επιλεγμένους συντάκτες της ΕΡΤ με σκοπό να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να προστατεύσουν τους ενεχόμενους στο σκάνδαλο Κοσκοτά που συνταράσει το Πανελλήνιο. Καταγγέλουμε τους διοικούντες στη ραδιοτηλεόραση γιατί προμελετημένα και αδίστακτα παραβαίνουν το καθήκον τους και παραβιάζουν το Σύνταγμα, τους νόμους και κάθε γραπτή ή άγραφη δεοντολογία για να προσπορήσουν όφελος στο κυβερνόν κόμμα, να βλάψουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να γίνουν αρεστοί στη σημερινή αυταρχική εξουσία. Και τέλος, ζητούμε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καλέσουν το λαό σε παναθηναϊκή συγκέντρωση για τον εκδημοκρατισμό των κρατικών μέσων μαζικής επικοινωνίας».
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν πληροφορήθηκε το αίτημα του πλήθους που συγκεντρώθηκε στην Αγία Παρασκευή προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καλέσουν το λαό σε παναθηναϊκή συγκέντρωση για τον εκδημοκρατισμό των κρατικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία το αποδέχεται. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της ΕΡΤ κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τις συνεντεύξεις που έδωσαν χθες στα δύο κρατικά κανάλια της τηλεόρασης ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εμπορίου, Ακριτίδης και Δασκαλάκης αντίστοιχα, για δίθεν ανάμειξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο σκάνδαλο Κοσκοτά. Από την ομάδα κοινοβουλευτικού οργού μεταφορών και επικοινωνιών της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκαν απόψε τα ακόλουθα. Οι δημοτικοί και γενικά οι ελεύθεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν με κανονικές άδειες που εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άξιο απορίας είναι το ότι ο κύριος Τόμπρας θέλει τώρα να επιβάλλει χωρίς να έχει καμιά απολύτως αρμοδιότητα μέτρα και όρους που δεν υπακούουν σε καμιά λογική παρά μόνο στη λογική του ολοκληρωτισμού, ενώ ο αρμόδιος υπουργός παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Η παράνομη διακοπή 5 βασικών τηλεφωνικών συνδέσεων του ραδιοσταθμού του Δήμου Αθηναίων είναι μια νέα φασιστική ενέργεια εναντίον του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει άλλη μια φορά ότι θα υπερασπίσει τα δικαιώματα του λαού στην αντικειμενική και πολυφωνική πληροφόρηση. Την ίδρυση Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξήγηλε ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου κατά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο Υπουργός Παιδείας παραδέχτηκε ότι είναι μεγάλες οι ελλείψεις σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη και ανακοίνωσε ότι προωθείται ειδική επιχορήγηση 1 δισεκατομμυρίου δραχμών για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Ο συνασπισμός της αριστεράς αποδέχτηκε την πρόταση της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, τη V100, να μαγνητοσκοπηθεί η ανοιχτή συγκέντρωση της Δευτέρας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα. Η μετάδοση θα γίνει την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η κρατική τηλεόραση αρνήθηκε να καλύψει τη συγκέντρωση που οργανώνει η συνασπισμένη αριστερά. Η Άγκυρα παρακολύει με διάφορα προσχήματα την απόδοση των περιουσιών των Ελλήνων Ομογενών της Κωνσταντινούπολης παρά τα όσα είχαν συμφωνηθεί στον Ταβός. Η αποκάλυψη αυτή έγινε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα της στάσης εργασίας των σιδηροδρομικών. Όπως μας πληροφορούν, κανονικά κινούνται τα τρένα από τις 9 το βράδυ. Οι στάσεις εργασίας που είχαν προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ και αύριο αναστέλλονται. Αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων προσφέρεται από πέρσι ιεράρχη σε όποιον σκοτώσει τον συγγραφέα του βιβλίου «Σατανική στίχη» Σαλμάν Ρασντί, που το περιεχόμενό του θεωρείται προσβλητικό για τον προφήτη Μωάμεθ. Η αμοιβή αυξάνεται στα 3 εκατομμύρια δολάρια, εάν ο εκτελεστής είναι Ιρανός. Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ιουγκοσλάβο ως ύποπτο για την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού του Βελγίου, Πολ Μπόινατς. Στην κατοχή του υπόπτου βρέθηκαν βελγικά χαρτονομίσματα με αριθμούς που δείχνουν ότι προέρχονται από τα λίτρα που καταβλήθηκαν για την απελευθέρωση του Μπόινατς τη Δευτέρα. Ψυχοπαθής τραπεζικός υπάλληλος εξετέλεσε πυροβολώντας τις γυναίκες συναδέλφους του και αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη σε τράπεζα της Βιθεσδά του Μέριλαντ στις Ηνωμένες Πολιτείες. 14,5 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει ως αποζημίωση ο εραστής του ηθοποιού Ροκ Χάτσον, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε δικαστήριο του Λος Άντζελες. Το ποσό αυτό επιδικάστηκε όταν το δικαστήριο δέχτηκε πως ο ομοφυλόφιλος ηθοποιός δεν είχε προειδοποιήσει τον εραστή του Μαρκ Κρίστιαν ότι έπασχε από AIDS. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ηθοποιός Ροκ Χάτσον πέθανε το 1985. Και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καλός θα είναι ο καιρός από αύριο το πρωί, ενώ η ορατότητα θα είναι ελαφρά περιορισμένη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα είναι μάλλον ασθενείς. Μετά το μεσημέρι αναμένεται αύξηση των νεφώσεων. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από -2 βαθμούς έως 10 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκαν και οι ειδήσεις των 11. Οι επόμενες ειδήσεις μας αύριο το βράδυ στις 8. Από εμάς, καλή σας νύχτα.